Η Δέσποινα Καμπούρη λοιπόν περιμένει μωρό. Τώρα να σας πω κι εγώ την αλήθεια μου. Εγώ το ήξερα, αλλά δεν τα λέω αυτά τα πράγματα. Δεν το είχες πει ούτε καν σε εμάς. Αυτό θα λέγαμε. Το πώς ζω, θα μαθευτεί. Αυτό δεν μαθευτεί. Όχι, ρε Ζήνη. Ναι, γιατί να σου πω. Άκουσε με. Δεν θα μαθευτεί, θα πας να το δώσεις παιδί μου σε ένα περιοδικό. Δεν το πει στη γυναίκα σου. Παράδειγμα σου λέω. Η γυναίκα σου αποκλείεται εκεί που το συζητάει με μια φίλη και τη λέει: με έγκυο, πού η φίλη τη, πού δουλεύει η γυναίκα σου, στο Μέγκα. Ποιε είναι οι φίλε τη, μέσα από τη δουλειά. Α, ναι, μωρέ, ξέρει και η Δέσποινα η Καμπούρ. Γιατί να τα πω εγώ αυτά. Αυτά που δεν μου αρέσει να μου κάνουν να κάνω. Άμα το πουν οι ίδιοι, εδώ είμαστε. Μπράβο, το γνωρίζουμε με το καλό. Το δεύτερο παιδάκι του, ένα πολύ ερωτευμένο, αγαπημένο, ωραίο ζευγάρι. Πολύ ωραίο ζευγάρι που έχουν ήδη την πρώτη του κορούλα και περιμένουν το. Είπανε τι περιμένουν. Μάλλον αγοράκι. Είπανε μάλλον, δεν μιλάω. Μάλλον λοιπόν... αγοράκι, μάλλον αγοράκι. Όταν σου λέει ο γιατρός στον υπέρηχο, μάλλον αγοράκι, είναι αγοράκι. Όταν δεν σου πει τίποτα, είναι κοριτσάκι. Έτσι λες, Γρηγόρη. Έτσι λέει η εμπειρία μου. Η εμπειρία σου, τα χρόνια τα άσπρα λοιπόν, μπουμούσια. Η δικιά μου εμπειρία λέει ότι όταν είναι αγόρι, από την 11η εβδομάδα, 12η που πας να κάνεις ευγενική διαφάνεια. Φωνάζουν οι γιατροί. Αγόρι! Yeah. Άμα σου λένε. Βλέπει να θα το ξαναδούμε τον άλλο μήνα. Εκεί είναι που δεν είναι σίγουροι. Στο αγόρι κάτι βλέπουν, παιδί μου. Ναι, σου λένε. Κάτι. Σου λένε. Κάτι.